Αντίστοιχη είναι η εικόνα και για τους αγρότες του Εύρου. Πάμε στον Τάσο Παλαιστίδη. Βρίσκεσαι στο τελωνείο των κήπων. Είναι κλειστό για τα φορτηγά. Τελικά οι αγρότες του Εύρου θα πάνε και αυτή στην οίκια. Τι αποφάσισαν? Εύα, οι αγρότες του Εύρου είναι σε διαβουλεύσεις εδώ και αρκετές ώρες με τους συναδερφούς του στην Νίκη αλλά και στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, προκειμένου να αποφασίσουν εάν τελικά οι ίδιοι θα παραστούν σε αυτή τη σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί στην Νίκη. Ωστόσο, μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχουν αποφασίσει οι αγρότες της περιφέρειας εάν τελικά οι ίδιοι θα μεταβούν στην Νίκη. Να σου πω ότι περιμένουμε από ώρα σε ώρα το συντονιστικό όργανο του Εύρου να μας πει τι ακριβώς έχει αποφασίσει, εάν θα παραμείνουν εδώ ή θα μεταβούν στην Νίκαια για να αποφασίσουν τις περαιτέρω κινήσεις τους. Ωστόσο, οι ίδιοι τονίζουν ότι ο αγώνας δεν σταματά και αυτή την ώρα, όπως μεταδίδουμε, βλέπετε τους αγρότες του Τελωνίου εδώ που βρίσκονται στους κήπους να κλείνουν τον δρόμο για τα φορτηγά για τις επόμενες δύο ώρες. Ενώ την ίδια ώρα και στις Καστανές της Ορεστιάδας έχει κλείσει αυτή τη στιγμή και εκεί η Εθνική Οδός που οδηγεί από την Αλεξανδρούπολη στο Ορμένιο.